Γι' αυτό θα αναφερθώ και πάλι στα ίδια λόγια. Όχι για να σας πω και πάλι τα ίδια πράγματα, αλλά μόνο για να συμπληρώσω όσα λείπουν. Ας αναφερθούμε λοιπόν πάλι στο προήμιο του Ιωάννου. Εις αρχήν αρχή της δημιουργίας υπήρχε ο λόγος και ο λόγος ή το πλησίον του Θεού. Γιατί άραγε ενώ οι άλλοι Ευαγγελιστέ αρχίζουν από την εξιστόρηση της θεία Οικονομίας, όπως ο Μαθαίος που λέει «Βιβλίο γενεαλογικό του Ιησού Χριστού από γόνου του Δαβίδ» και ο Λουκάς μας εξιστορεί «Στην αρχή όλα όσα αφορούν την Μαρία» και ο Μάρκος κατά παρόμοιο τρόπο περιορίζεται στα ίδια, αναφέροντας την ιστορία του Ιωάννου του Βαπτιστού. Εδώ ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής αυτό με πολύ συντομία και μάλιστα μετά από αυτά το υπενήσεται απλώς λέγον και ο λόγος έγινε άνθρωπος. Και αφού αποσιωπά όλα τα άλλα τη σύλληψη, τη γέννηση, την ανατροφή, την ανάπτυξη μας ομιλεί αμέσως περί της αηδίου γεννήσεως. Ποιον λοιπόν είναι το αίτιο αυτόν θα σας το πω τώρα. Επειδή οι άλλοι Ευαγγελιστέ αφιέρωσαν το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου τους αναφερόμενοι στην ανθρώπινη φύση του Χριστού, υπήρχε φόβος μήπως ορισμένοι προσκολλημένοι στα ταπεινά, εξαιτίας αυτού παραμείνουν μόνος αυτά τα δόγματα πράγμα το οποίο έπαθε και ο Παύλος ο Σαμοσατεύς. Όχι ο Απόστολος, ο άλλος Παύλος. Για να μας ανυψώσει λοιπόν από αυτή την χαμεζηλία και όλους εκείνους που επρόκειτο να πέσουν σε αυτήν να τους ανεβάσει στον ουρανό, πολύ λογικά αρχίζει την εξιστόρηση από επάνω, από την αίδιον ύπαρξη. Διότι αφού ο Μέν από τον Βασιλέα Ηρώδη, ο Λουκάς από τον Κέσσαρα Τιβέριο, ο Δεμάρκος από τη βάπτιση του Ιωάννου εισέρχονται στην εξιστόρηση, ο Ιωάννης αφού άφησε όλα αυτά, ανυψώνεται υπεράνω παντός χρόνου και αιώνος, εξακονίζον εκεί τη σκέψη των ακροατών του, εις το «Υπήρχεν εις την αρχή της δημιουργίας» χωρίς να τους αφήνει να σταματήσουν κάπου, ούτε να τους θέτει όρια όπως εκείνη τον Ηρώδη και τον Τιβέριο και τον Ιωάννη. Εκείνο που μαζί με αυτά είναι άξιο θαυμασμού, είναι να τονιστεί κυρίως τούτο, ότι ούτε αυτός ποιούμενος λόγων περί του υψηλότερου εαυτού του παραμέλησε την θείαν οικονομία, ούτε οι άλλοι Ευαγγελιστέ ασχολούμενοι με τη διήγηση αυτή απεσιόπισαν την προαιώνια ύπαρξη και πολύ φυσικά. Διότι ένα ήταν το πνεύμα το οποίο εκκινούσε τι ψυχέ όλων των Ευαγγελιστών. Γι' αυτό και κατά την έκθεση των γεγονότων δείχνουν μεγάλη ταυτότητα σκέψεως. Σοι αγαπητέ, όταν ακούσεις τη λέξη «λόγος» με κεφαλαίο, να μην ανεχθείς ποτέ εκείνους που λέγουν ότι είναι έργον, αλλά ούτε και εκείνους οι οποίοι νομίζουν ότι είναι απλούς λόγος. Διότι πολλοί είναι οι λόγοι του Θεού, τους οποίους εκτελούν και οι άγγελοι, αλλά κανείς από εκείνους τους λόγους δεν είναι Θεός όλοι εκείνοι οι λόγοι είναι προφητείες και προστάγματα, διότι έτσι συνηθίζει η Αγία Γραφή να αποκαλεί τους νόμους του Θεού και τις εντολές και τις προφητείες. Γι' αυτό και όταν ομιλεί περί των αγγέλων προσθέτει «Είναι δυνατή η συσχήν, εκτελούνται τον λόγον αυτού». Ενώ αυτός ο λόγος με κεφαλαίο είναι μία ουσία υπαρκτή, η οποία προήλθε αμετάτρεπτος από τον ίδιο τον Πατέρα. Διότι όπως ανέφερα ήδη δηλώνεται με την ονομασία Λόγος. Όπως λοιπόν, εις την αρχήν υπήρχε ο Λόγος φανερώνει το αιώνιον, έτσι το «αυτός ή το από την αρχή της δημιουργίας κοντά στον τον Θεόν» μας φανερώνει το «συναιώνιον». Διότι, για να μην ότι ακούεις «Εις την αρχή της δημιουργίας υπήρχε ο Λόγος, ότι είναι μεν αιώνιος, αλλά υπόθεσης ότι η ζωή του πατρός είναι μεγαλύτερα κατά κάποιο χρονικό διάστημα και περισσότερους αιώνες έχει ο πατέρας, και έτσι να δώσει στο μονογενή ιό αρχή, επρόσθεσε το ότι ήτο εις την αρχή της δημιουργίας κοντά εις τον Θεόν. Δηλαδή τόσο αιώνιος όσο και ο ίδιος ο πατήρ. Διότι δεν ήταν ποτέ χωρίς τον λόγο με κεφαλαίο, αλλά πάντοτε ήτο Θεός κοντά εις Θεόν, αλλά εις ύπαρξη. Πώς λοιπόν λέγει εδώ, είπεν ότι ήτο εις τον κόσμο, εάν ήτο κοντά στο Θεό, το είπε και κοντά εις τον Θεόν ευρίσκετο και εις τον κόσμο ήτο, διότι πουθενά δεν τελειώνει τόσο ο Πατέρας όσο και ο Υιός. Και αν δεν υπάρχει τέρμα στη μεγαλοσύνη του, και η σύνεσή του δεν είναι δυνατόν να μετρηθεί, είναι ολοφάνερο ότι ούτε τη ουσίας του υπάρχει αρχή χρονική. Άκουσες ότι στην αρχή δημιούργησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Πώς εννοείς την αρχή αυτή. Οπωσδήποτε ότι αυτά έγιναν πριν από όλα τα ορατά. Κατά τον ίδιο τρόπο ακούων και περί των μονογενούς ότι υπήρχεν στην αρχή, να εννοείς ότι υπήρχε πριν από τα νοητά και πριν από το χρόνο και τους αιώνες. Εάν δεν κανείς ισχυρίζεται και πώς είναι δυνατόν ενώ είναι ιός να μην είναι νεότερος του πατρός, δεν θα έπρεπε ο Υιός να είναι νεότερος του πατρός. Αφού εκείνο που προέρχεται από κάποιο άλλο είναι οπωσδήποτε μεταγενέστερο από εκείνο εκ του οποίου προέρχεται, θα απαντήσουμε ότι αυτά είναι συμπεράσματα κατεξοχήν των ανθρωπίνων λογισμών. Και εκείνο ο οποίος απαιτεί αυτό θα απαιτήσει και άλλα πιο άτοπα από αυτό ούτε άλλωστε η ακοή τα παραδέχεται αυτά. Αλλά η εδώ γίνεται λόγος περί του Θεού και όχι περί της φύσεως των ανθρώπων, η οποία υπόκειται εις τη συνέπεια και αναγκαιότητα των συλλογισμών αυτών, αλλά χάρη της πληροφορήσεως των ασθενεστέρων εις την πίστη, θα μιλήσουμε και περί αυτών. Πες μου λοιπόν, η λάμψη του ηλίου προέρχεται από την ίδια φύση του ηλίου ή από κάπου αλλού. Πρέπει οπωσδήποτε να ομολογήσει όποιος δεν έχει τις αισθήσει βλαμμένες ότι προέρχεται από αυτήν. Εν τούτης, αν και η λάμψη προέρχεται από τον ίδιο τον ήλιο, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να ισχυριστούμε ότι είναι μεταγενεστέρα της ηλιακής φύσεως, διότι ποτέ δεν εφάνει ήλιος χωρίς λάμψη. Εάν δέει στα σώματα αυτά τα ορατά και αισθητά υπάρχει κάτι που προέρχεται από το άλλο και δεν είναι μεταγενέστερο εκείνο από το οποίο προέρχεται, γιατί απιστείς για την αόρατον και απερίγραπτον φύσιν. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και εδώ καθόμοιων τρόπων, όπως αρμόζει στην ουσίαν εκείνην Γι' αυτό άλλωστε και ο Απόστολος Παύλος τον ονόμασε έτσι Ήλιον για να εκφράσει το ότι προέρχεται από Αυτόν και ότι είναι συναίδιος εκείνου. Εξάλλου, πες μου, δεν δημιουργήθηκαν όλοι οι αιώνες και κάθε διάστημα χρονικών δι' αυτού. Οπωσδήποτε θα το ομολογήσει όποιος δεν παραπέει. Επομένως, τίποτα δεν υπάρχει μεταξύ του Ιού και του Πατρός. Εάν δε δεν υπάρχει τίποτε, δεν είναι μεταγενέστερος, αλλά συναίδιος. Διότι το προ και το μετά είναι έννοιες που φανερώνουν χρόνο. Και χωρίς αιώνα και χρόνο δεν μπορεί να κατανοήσει κανείς τις λέξεις αυτές. Ο Θεός όμως είναι ανώτερος από χρόνους και αιώνες. Εάν δε γενικώ ισχυρίζεσαι ότι κάποια αρχή κατέλαβε τον ιών, πρόσεξε μήπω με αυτό το συλλογισμό και την αναλογία αναγκαστείς να υπαγάγεις και τον πατέρα υπό αρχήν. Μεγαλυτέραν βέβαια οπωσδήποτε όμως αρχήν. Διότι πες μου, προσθέτων κάποιο χρονικό προορισμό και αρχή στον ιών και προχωρών με τον ίδιο τρόπο από την αρχή αυτή προς τα άνω, δεν ισχυρίζεσαι ότι προέρχεται και ο Πατήρ. Οπωσδήποτε. Είπε μου λοιπόν, πόσον προϋπάρχει ο Πατήρ. Διότι είτε είπεις ο λίγον διάστημα, είτε πολύ, υποτάσεις τον Πατέρα εις αρχήν. Διότι είναι φανερό ότι αφού μετρήσεις το διάστημα που μεσολάβησε, θα απαντήσεις, εάν μεσολάβησε λίγο ή πολύ. Αλλά δεν είναι δυνατόν να μετρήσεις διάστημα εάν δεν υπάρχει και από τις δύο πλευρές αρχή. Ώστε όσον εξαρτάται από σε δίνει στον πατέρα αρχή και επομένως δεν είναι ούτε ο πατήρ άναρχος κατά τη γνώμη σας. Βλέπεις ότι αυτό που ελέγχθη από το σωτήρα είναι αληθινό. Και ότι ο λόγος αυτός δείχνει σε, όλα τις περιπτώσεις, σε όλες τις περιπτώσεις τη δύναμή του. Ποιο είναι αυτό. Εκείνος που δεν τιμά τον Υιόν, δεν τιμά τον Πατέρα. Και είναι αλήθεια, γνωρίζω πολλούς στους οποίους είναι ακατάληπτο αυτό που ελέγχει. Γι' αυτό σε πολλές περιπτώσεις αποφεύγουμε να ανακοινήσουμε θέματα συλλογισμών. Διότι ούτε να τους παρακολουθήσει μπορεί το πολύ πλήθος, ούτε κι αν τους παρακολουθήσει θα αποκομίσει κάτι το βέβαιο και σίγουρο, αφού οι συλλογισμοί των ανθρώπων είναι δειλοί και επίνει αυτόν επισφαλής. Ευχαρίστως δε θα ανέφερα σε όσους διαφωνούν με μας και τούτο. Τι σημαίνει αυτό που λέει ο προφήτης, πριν από εμέ δεν υπήρξε άλλος Θεός και μετά από εμέ δεν υπάρχει άλλος. Διότι αν ο Υιός είναι νεότερος του πατρός, πώς λέει ότι μετά από εμέ δεν υπάρχει. Μήπως απορρίπτεται και την ουσία του μονογενούς. Διότι κατά ή θα αποτολμήσετε αυτό ή θα παραδεχθείτε μια θεότητα με ιδιαίτερα υπόσταση πατρός και ιού. Τότε, πώς επαληθεύει το όλα δημιουργήθησαν δι' αυτού, διότι εάν υπάρχει αιών μεγαλύτερος από το Θεό, πώς συμβαίνει αυτό που είναι πριν από Αυτόν να έχει γίνει από Αυτόν. Βλέπετε σε ποιο συλλογισμό τους οδήγησε η λογική άπαξ και διαταραχθεί η αλήθεια. Γιατί άλλωστε δεν είπε ο Ευαγγελιστή ότι έγινε εκ του μηδενό, όπω ομιλεί διόλα ο, ο Παύλο λέγοντα τα εξή. Αυτό που έφερε στην ύπαρξη εκείνα που δεν υπήρχαν. Αλλά λέει, υπήρχαν ει την αρχή. Πράγμα αντίθετο προς εκείνο. Ή το πολύ φυσικό, αφού ο Θεό ούτε δημιουργείται, ούτε έχει τίποτα μεγαλύτερό του. Αλλά αυτά είναι λόγια των εθνικών. Πες μου όμως το εξής. Δεν νομίζεις ότι ο κτίστης υπερέχει ασυγκρήτως από τα έργα? Όταν λοιπόν σε αυτά είναι όμοιο το εκ του πού βρίσκεται η ασύγκριτη υπεροχή? Τι σημαίνει το εγώ είμαι πρώτος? Εγώ και μετά από αυτά και το πριν από εμένα δεν υπήρξε άλλος Θεός. Διότι αν ο Υιός δεν είναι της αυτής ουσίας, είναι άλλος Θεός και αν δεν είναι συναίδιος με τον Πατέρα, υπάρχει μετά από Αυτόν. Εάν πάλι δεν προήλθε εκ της ουσίας του Θεού, είναι φανερό ότι εδημιουργήθη. Αν δεν ισχυρίζονται ότι αυτά ελέγχθησαν προς αντιδιαστολή από τα είδωλα γιατί δεν δέχονται προς αντιδιαστολή από τα είδωλα να ομολογούν τον μόνο αληθινόν Θεό. Εάν πάλι δεχθούμε ότι αυτό ελέγχθη προς αντιδιαστολή από τα είδωλα, πώς ερμηνεύεις ολόκληρο το ρητό. Διότι, μετά από εμένα λέγει, δεν υπάρχει άλλος Θεός. Δεν το λέει αυτό για να αποκλείσει τον ιό αλλά ότι μετά από εμένα δεν υπάρχει Θεός ιδωλολατρικός και όχι ότι δεν υπάρχει ο Υιός. Ναι, λέει, αλλά τότε και το πριν από εμένα δεν υπήρξε άλλος Θεός πρέπει και αυτό να το εκλάβεις έτσι ότι ιδωλολατρικός Θεός δεν υπήρξε. Υπήρξε όμως ο Υιός πριν από Αυτόν. Ποιος δαίμονας θα μπορούσε να το ισχυριστεί αυτό διότι νομίζω ότι ούτε ο διάβολος ο ίδιος δεν το λέγει αυτό, ότι ο Υιός υπήρχε πριν από τον Πατέρα. Εξάλλου, αν δεν είναι συναίδιος του ίδιου χρόνου με τον Πατέρα, πώς θα πει στη ζωή του άπειρη, διότι αν έχει αρχή άνοθεν και αν ακόμη είναι αθάνωτος, δεν είναι πάντως άπειρος διότι το άπειρον πρέπει να είναι άπειρο και από την αρχή και προς το τέλος. Και από τις δύο πλευρές. Αυτό άλλωστε δηλώνει και ο Παύλος όταν λέει ότι ούτε αρχή ημερών, ούτε τέλος ζωής. Και αποδεικνύει με αυτά και το άναρχο και το ατελεύτητο. Διότι όπως αυτό δεν έχει πέρας έτσι ούτε και εκείνο, ούτε εις αυτό υπάρχει τέλος, ούτε σε εκείνο αρχή. Τώρα, πώς γίνεται ώστε ενώ είναι ζωή να υπάρχει χρονικό σημείο κατά τον οποίο να μην υπήρχε, διότι όλοι παραδέχονται ασφαλώς ότι η ζωή και πάντοτε υπάρχει και είναι χωρίς αρχή και τέλος. Εάν βεβαίως πράγματι είναι ζωή όπως και είναι. Εάν δεν υπάρχει χρονικό σημείο κατά το οποίο δεν υπάρχει, πώς θα είναι ζωή των άλλων αφού η ίδια κάποτε δεν υπήρχε. Πώς λοιπόν ισχυρίζεται ο Ιωάννης, έθεσε αρχή λέγον Εναρχή ή το. Πρόσεξε το εναρχή και το ειν ή το δηλαδή. Πες μου, δεν εννοεί το ο λόγος με κεφαλαίο υπήρχε. Τότε τι σημαίνει όταν ο προφήτης λέει περί του πατρός «Από του αιώνος και ως του αιώνος εσύ υπάρχεις» Μήπως μιλάει έτσι θέτοντας περιορισμούς σε αυτόν το Θεό. Οπωσδήποτε όχι. Αλλά φανερώνει το αίδιο και το άχρονο. Έτσι λοιπόν πρέπει να εννοήσεις και εδώ. Διότι δεν το είπε θέτον όρια, ούτε άλλωστε είπε ότι είχε αρχή, αλλά εν αρχή ειν. Με αυτό το ειν σου αποδεικνύει ότι πρέπει να εννοήσει τον ιόν άναρχον. Αλλά να, λέει, ο πατήρ αναφέρεται με την προστίκη του άρθρου, ενώ ο Υιός χωρίς αυτήν. Τι λοιπόν, όταν ο Απόστολος λέει του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και το ο ον επί πάντων Θεός, όπου αναφέρει τον ιόν χωρίς άρθρο, αυτό το κάνει και για τον Πατέρα. Γράφοντας λοιπόν στους Φιλιππισίους ο μιλίος εξής «Ως εν μορφή Θεού υπάρχον, ούχ αρπαγμών ηγίσατε το είναι ίσα Θεό». Και προς τους Ρωμαίους επίσης «Χάρισι μην και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού». Άλλωστε, ήτο και περί το να προσθεθεί αυτό εδώ, αφού είχε τεθεί κατ' επανάληψη πιο πάνω στο λόγο. Διότι όπως όταν ομιλεί περί του Πατρός και λέγει «Πνεύμα ο Θεός», δεν αρνούμεθα το ασώματον του Θεού, επειδή δεν προστίθεται εις το πνεύμα το άρθρον. Έτσι και εδώ, έστω και δεν προστίθεται εις τον Υιόν το άρθρον, δεν είναι εν εκατού του κατώτερος Θεός ο Υιός. Ποιαν σημασία αν έχει αυτό επιτέλους, διότι αναφέρον Θεόν και Θεόν, δεν μας φανερώνει καμία διαφορά στη θεότητα αυτή, αντιθέτως μάλιστα, επειδή είπε προηγουμένως «και θεός ήτο ο λόγος», για να μην νομίσει κανείς ότι θεότης του Ήου είναι κατωτέρα, αναφέρει αμέσως και τα χαρακτηριστικά της γνησίας θεότητος, συμπεριλαμβάνουν και το αίδιον διότι λέγει «Αυτός ήτο εις την αρχήν κοντά εις των θεών. Θεόν». Προσθέτων και το δημιουργικόν, διότι όλα εδημιουργήθησαν δι' αυτού και χωρίς αυτόν δεν έγινε τίποτε από όσα έχουν γίνει. Αυτό άλλωστε και ο πατήρ του παντού στους προφήτας λέγει ότι αποτελεί χαρακτηριστικό της ουσίας του. Οι προφήτες μάλιστα επανέρχονται συνεχώς σε αυτό το είδος της αποδείξεως. Και όχι έτσι απλώς, αλλά όταν πολεμούν την τιμή των ειδόλων. Διότι λέγει πάλι «Θεοί οι οποίοι δεν εδημιούργησαν τον ουρανό και την γη πρέπει να καταστραφούν. Εγώ με το χέρι μου άπλωσα τον ουρανόν. Μιλάει ο Θεός. Το αναφέρει δε παντού αυτό για να δείξει ότι είναι δηλωτικό της θεότητος. Ο Ευαγγελιστής αυτός, μάλιστα, δεν αρκέστηκε σε αυτά μόνο τα λόγια, αλλά τον ονόμασε και ζωή και φως. Αν λοιπόν το πάντοτε μαζί με τον Πατέρα, εάν όλα τα δημιούργησε Αυτός, εάν όλα Αυτός τα παρήγαγε και τα συνέθεσε διότι αυτό υπενήσεται με την ζωή, εάν όλα αυτό στα φωτίζει, ποιος είναι τόσο ανόητος, ώστε να ισχυριστεί ότι με όλα αυτά ο Ευαγγελιστή επιχείρησε να εισηγηθεί μείωση τη θεότητο, ενώ αντιθέτω με αυτά είναι δυνατό να αποδείξει ότι είναι ίσω και απαράλλακτο. Α μη συγχαίρουμε λοιπόν την κτήση με τον κτίστην. Για να μην ακούσουμε κι εμείς ότι απέδωσαν σεβασμό στην κτήση και όχι στον κτίστην. Διότι μολονότι αυτό ελέχθη περί των ουρανών εν τούτης ή στον περί αυτών λόγων το απογόρευσε τελείως. Το ότι δηλαδή δεν πρέπει να λατρεύουμε την κτήση επειδή είναι ειδωλολατρικό. Ας μη θέσουμε τους εαυτούς μας λοιπόν αγαπητοί μου κάτω από αυτή την κατάρα. Γι' αυτό ήρθε ο Υιός του Θεού, για να μας απαλλάξει από αυτή τη λατρεία των ιδόλων. Γι' αυτό προσέλαβε μορφή δούλου, για να μας απελευθερώσει από αυτήν τη δουλεία. Γι' αυτό υπέστη εμπτισμούς, γι' αυτό ραπίστηκε. Γι' αυτό υπέμεινε τον επονίδιστο θάνατο. Ας μην κάνουμε όλα αυτά ανωφελή Ας μην επανερχόμεθα πάλι στην προηγούμενη ασέβεια ή μάλλον εις πολύ χειρότερη. Διότι δεν είναι ίσον το να λατρεύουμε την κτίσιν και το να υποβιβάζουμε το δημιουργό στην ευτέλεια της κτήσεως, όσον βέβαια εξαρτάται από μας. Διότι αυτός μένει αμετάβλητος όπως είναι. Σύ λέγει αλλού η Αγία Γραφή, είσαι ίδιος και τα έτη σου δεν θα εκλείψουν. Ας τον δοξάζουμε λοιπόν όπως διδαχθήκαμε από τους πατέρες. Ας τον δοξάζουμε και με την πίστη και με τα έργα. Διότι δεν μας ωφελούν καθόλου στη σωτηρία τα υγιή δόγματα όταν έχουμε διεφθαρμένη ζωή. Δι' αυτό ας τη ρυθμίσουμε όπως αρέσει στο Θεό, απομακρύνοντας τους αυτούς μας από κάθε εσχρότητα, αδικία και πλεονεξία. Ως ξένοι που είμεθα και παρεπίδημοι και άσχετοι με τα όσα υπάρχουν εδώ. και αν κανείς έχει χρήματα πολλά και κτήματα, άστα τα χρησιμοποιεί έτσι, όσα να είναι προσωρινός και πρόκειται ύστερα από να τα αποχωριστεί είτε το θέλει είτε όχι. Κι αν κανείς είναι αδικημένος από κάποιον, ας μην οργίζεται αμετάκλητα ή μάλλον ούτε πρόσχερα, διότι ο Απόστολος δεν μας επιτρέπει να κάνουμε κατάχρηση της οργής περισσότερο από μίαν ημέρα. Ο ήλιος λέει να μην δει εις την οργήν σας. Και πολύ ορθός. Διότι είναι καλό και στο βραχή αυτό διάστημα να μην γίνει τίποτε το δυσάρεστο. Ενώ αν μας προλάβει η νύχτα γίνονται χειρότερα τα όσα συνέβησαν. Διότι στη μνήμη μας συγκεντρώνεται πλήθος φωτιάς και κατά τη διάρκεια της σχόλης μας εξετάζουμε το εξετάζουμε πιο σκληρά. Πριν λοιπόν φτάσουμε στην ολέθρια αυτή σχόλη, και ανάψει πιο ισχυρή φωτιά, μας παραγγέλνει να προλαμβάνουμε και να σβήνουμε το κακό. Διότι το πάθος της οργής είναι έντονο και πιο διαπεραστικό από τη φωτιά. Γι' αυτό μας χρειάζεται μεγάλη ταχύτης ώστε να προλάβουμε τη φλόγα και να μην το αφήσουμε να φουντώσει. διότι έτσι το πάθος αυτό γίνεται αίτιο πολλών κακών. Και ολόκληρα σπίτια κατέστρεψε και παλιές συνήθειες κατήργησε και απαρηγόρητε τραγωδίες προκάλεσε μέσα σε σύντομο και ελάχιστο χρονικό διάστημα. Διότι το πάθος του θυμού του είναι η καταστροφή του, γράφει κάπου. Ας μην αφήνουμε λοιπόν το θηρίο αχαλήνοτο, αλλά ας το φορέσουμε φήμοτρο, δυνατό από παντού, το φόβο του μελλοντικού δικαστηρίου. Όταν σε λυπήσει ένας φίλος ή σε εξοργήσει κάποιος από τους συγγενείς, σκέψου τις αμαρτίες που έκανες στο Θεό και ότι με την επίοικιά σου προς Αυτόν κάνεις το δικαστήριο εκείνο πιο επίοικιας εναντίον σου. Αφού λέει «συγχωρήσετε και θα συγχωρηθείτε» και αμέσως θα φύγει το πάθος. Επιπλέον σκέψου και τούτο, εάν ποτέ ξαγριώθηκες και μετά συγκράτησες τον εαυτό σου και αν όλοτε παρασύρθηκες από το πάθος, σύγκρινα τις δύο περιπτώσεις και θα διορθωθείς πολύ από αυτό». Διότι πες μου, πότε επένεσαι τον εαυτό σου, όταν ιτήθηκες ή όταν νίκησες. Δεν κατηγορούμε πολύ τους εαυτούς μας και δεν τρεπόμαστε, χωρίς να μας ελέγχει κανείς και μετανοούμε σκληρά και για τα λόγια μας και για τα έργα μας. Ενώ όταν επιβαλόμεθα και επερώμεθα και κάποιοι σιολογούμε ως νικητέ, διότι νίκη στην περίπτωση οργής δεν είναι το να αμυνθείς ανταποδίδων τα ίσα. Αυτό είναι η πιο μεγάλη ήττα. Αλλά το να υπομείνεις με πραότητα όσα κακά έπαθες και άκουσες. Διότι αυτό σημαίνει να υπερέχεις όχι το να κάνεις αλλά το να υποστείς κακά. Μην λέγεις λοιπόν όταν οργίζεσαι θα τον εκδικηθώ κι εγώ οπωσδήποτε θα τον τιμωρήσω δίχως άλλο. Ούτε προς που σε προτρέπουν να νικήσεις, να ανταπαντάς λέγον, δεν θα ανεχθώ να φύγει ο τάδε, αφού με περιγέλασε. Διότι δεν θα σε περιγελάσει ποτέ παρά μόνο όταν το ανταποδώσεις τα ίσα. Εάν δε και τότε σε περιγελάσει, θα το κάνει αυτό ως ανόητος. Συ δε να μην επιζητείς με την νίκη την δόξα εκ μέρου των ανοήτων, αλλά να αν θεωρείς απαραίτητο να την υποστείς εκ μέρου των νουνεχών. Αλλά μήπως σε τοποθετώ σε μικρό και ασήμαντο θέατρο επειδή το συνθέτω από ανθρώπους, στρέψε αμέσως το βλέμμα σου προς το Θεό και θα σε επενέσει εκείνος. Όποιος θαυμάζεται από εκείνον δεν πρέπει να επιζητεί δόξα από τους ανθρώπους διότι αυτή μεν πολλές φορές γίνεται προς άλλων ή και προς αποστροφήν και δεν φέρνει κανένα κέρδος. Ενώ η απόφαση του Θεού είναι απαλλαγμένη από αυτή την ανομαλία και αποφέρει μεγάλη ωφέλεια σε εκείνον ο οποίο θαυμάζεται. Αυτόν λοιπόν τον έπαινων ας επιδιώκομεν. Θέλεις να μάθεις πόσο κακό πράγμα είναι η οργή. Να παραστείς την αγορά όταν φιλονεκούν άλλοι. Διότι τον εαυτό σου δεν θα μπορέσεις εύκολα να τον δεις και να δεις την απρέπεια τη δική σου, αφού το λογικό σου τη στιγμή του θυμού είναι τυφλωμένο και μεθυσμένο. Ενώ όταν είσαι καθαρός από το πάθος, τότε βλέπεις τους άλλους τα δικά σου, χωρίς η κρίση σου να είναι επηρεασμένη. Κάνε μου δε τη χάρη να δεις τα πλήθη που μαζεύονται τριγύρω και τους οργισμένους να ασχημονούν εις το μέσον, ως να είναι μενόμενοι διότι όταν ο θυμός βράζει στο στήθος, αναπηδά και εξαγριώνεται, τότε το στόμα βγάζει φωτιά, οι οφθαλμοί πετούν φλόγες, φουσκώνει παντού το πρόσωπο, τα χέρια απλώνονται ατάκτος, τα πόδια πηδούν κατά τρόπο καταγέλαστο και τεινάσονται στους κατόχους των και δεν διαφέρουν καθόλου από τους μενομένους. Μη αισθανόμενοι όλα αυτά, αλλά και από τους αγρίους όνους, αφού λακτίζουν και δαγκώνουν. Πράγματι, ο θυμωμένος άνδρας δεν είναι ευπρεπής. Έπειτα, μετά την τόση γελιοποίηση, αφού μεταβούν στα σπίτια τους και συνέλθουν, αισθάνονται μεγαλύτερο πόνο και πολύ φόβο, σκεπτόμενοι ποιοι τάχα να ήσαν οι παρόντες, κατά την εκδήλωση της οργής διότι όπως οι παραφρονούντες οι οποίοι αγνοούν ποιοι είναι οι παρόντες, όταν συνέλθουν τότε σκέπτονται αυτά. Μήπως άραγε ήσαν φίλοι, μήπως άραγε ήσαν εχθροί και πολέμοι αυτοί που με είδαν, διότι εξίσου φοβούνται και τα δύο. Τους μεν, επειδή θα τους περιφρονήσουν και θα κάνουν μεγαλύτερη την τροπή τους, τους άλλους επειδή θα χερεκακίσουν. Εάν δεν συμβεί να έχουν ανταλλάξει μεταξύ των και εκτυπήματα, ο φόβος είναι χειρότερος. Μήπω συμβεί τίποτε το πολύ κακό στον παθόντα ή μήπω επακολουθήσει πυρετός και επέρθει θάνατος ή μήπω δημιουργηθεί πρίξιμο δύσκολο θεράπευτο και οδηγήσει σε σοβαρό κίνδυνο. Και τι λέγουν. Τι μου χρειάζονταν το μάλωμα. Τι μου χρειάζονταν οι ύβρις και οι φιλονικίες. Να χαθούν και τα λοιπά. Δεν καταργούνται όλα αυτά τα πράγματα, τα φθαρτά που τους έδωσαν την αφορμή. Οι πιο ανόητοι μάλιστα με τους πονηρούς δαίμονες και την κακιά ώρα για όσα έγιναν. Αυτά όμως δεν είναι ενέργειες κακιάς ώρας, διότι δεν υπάρχει ποτέ κακή ώρα, ούτε πονηρού δαίμονος, αλλά της πονηρίας αυτών που έχουν κυριευθεί από το πάθος. Διότι αυτοί προσελκύουν και τους δαίμονες και προκαλούν όλα τα δεινά στους εαυτούς των. Αλλά μήπως ισχυρίζονται ότι φουσκώνει η καρδιά και δαγκώνονται με τις ύβρις. Το γνωρίζω κι εγώ. Γι' αυτό και θαυμάζω όσους συγκρατούν τον φοβερό αυτό θηρίο. Διότι εάν θέλουμε είναι δυνατόν να απομακρύνουμε το πάθος. Γιατί άλλωστε δεν πάσχομαι το ίδιο όταν μας συμβρίζουν άρχοντες. Δεν είναι διότι υπάρχει φόβος ισοδύναμος προς το πάθος, ο οποίος μας τρομάζει και δεν επιτρέπει ούτε την αφορμή να εμφανιστεί. Γιατί άραγε και οι δούλοι όταν υβρίζονται από εμά πάρα πολύ, υπομένουν τα πάντα με σιωπή. Δεν είναι επειδή και αυτοί έχουν τον ίδιο φόβο για τον εαυτό τους. Εσύ όμως να μην σκεφτεί μόνο το φόβο του Θεού, αλλά ότι τη στιγμή εκείνη σε υβρίζει ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος παραγγέλνει να σιωπάμε. Και τότε θα υπομείνει όλα με πραότητα. Και πες σε εκείνον ο οποίο επιτίθεται, τι να σου κάνω, Άλλος μου κρατεί τη δεξιά και τη γλώσσα. Και ο λόγος αυτός θα γίνει εις σε και εις εκείνον αφρομή συγκρατήσεως. Τώρα επίσης χάρην ανθρώπων και τα ανυπόφορα υποφέρουμε και πολλές φορές λέγομαι προς εκείνους που μας υβρίζουν «Ο τάδε με ύβρισε, όχι εσύ». Απέναντι του Θεού λοιπόν δεν θα δείξουμε ούτε αυτό το σεβασμό. Τότε Ποια συγγνώμη θα μας δοθεί. Ας πούμε λοιπόν προς την ψυχή μας. Τώρα ο Θεός μας ιβρίζει, Αυτός που κρατεί τα χέρια μας. Ας μην αναπηδάμε. Ούτε να είναι ο Θεός πιο άτιμος από τους ανθρώπους σε μας. Φρίξατε για αυτό που είπα. Θέλω όμως να φρίτετε όχι μόνο με τα λόγια, αλλά και με τις πράξεις. Διότι ο Θεός διέταξε όχι μόνο να υπομένουμε όταν ραπιζόμεθα μας χτυπούν, αλλά να προσφερόμεθα να υποστόμεν και χειρότερα. Ενώ εμείς με τόση δύναμη εναντιονόμεθα, με αποτέλεσμα όχι μόνο να μην προσφέρουμε τους εαυτούς μας για να πάθουμε κάτι χειρότερο, αλλά και αμηνόμεθα πολλές φορές, δε, και αρχόμεθα, αρχόμεθα εμείς χειροναδίκων και νομίζουμε ότι θα μειωθούμε εάν δεν ανταποδώσουμε τα ίδια. Διότι αυτό είναι το τρομερό, ότι νομίζουμε ότι νικούμε, ενώ υφιστάμεθα τη μεγαλύτερη ήττα και είμαστε ξαπλωμένοι κάτω. Και ενώ δεχόμεθα μύρια χτυπήματα από τον διάβολο, νομίζουμε ότι κυριαρχούμε σε αυτόν. Γι' αυτό, παρακαλώ, ας μάθουμε ποιος είναι ο τρόπος της νίκης αυτής και ας επιδιώκουμε αυτό το είδος του τρόπου διότι το να υποστούμε κάτι αδίκως, αυτό είναι στεφάνωμα. Εάν λοιπόν θέλουμε κι εμείς να ανακηρυχθούμε από το Θεό, όχι τον νόμο των κοσμικών αγώνων, αλλά τον νόμο του Θεού, να φυλάσσουμε στα αγωνίσματα αυτά και να υπομένουμε τα πάντα με μακροθυμία. Διότι έτσι και τους συναγωνιστές μας θα καταβάλουμε και τα εδώ και τα υπεσχημένα αγαθά θα επιτύχουμε με τη χάρη και τη φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δια του οποίου και μαζί με τον οποίον ανήκει στον Πατέρα, μαζί με το Άγιο Πνεύμα, δόξα, δύναμις, τιμή, τώρα και πάντοτε και αιωνίως. Αμήν. Ομιλία πέμπτη Όλα έγιναν δι' αυτού και χωρίς Αυτόν δεν έγινε τίποτα από όσα έγιναν. Πρώτο κεφάλαιο Ιωάννου, στίχος 3 Ο Μεν Μωυσής, όταν άρχιζε την ιστορία και τη συγγραφή που υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη, μας ομιλεί περί αισθητών πραγμάτων και αυτά παριθμίδια μακρών. Η στην αρχήν λέγει δημιούργησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Έπειτα προσθέτει ότι δημιουργήθηκε το φως και δεύτερος ουρανός και η φύση των αστέρων και τα διάφορα γέννη των ζώων και όλα τα άλλα για να μην επιμικίνουμε το λόγο αναφέρονται στο καθένα ξεχωριστά. Ο Ευαγγελιστής όμως αυτός, αφού τα συντόμευσε όλα, περιέλαβε στο λόγο του και εκείνα και τα ανώτερα εκείνων. Πολύ ορθός, αφού και γνωστά ήσαν στους ακροατές του και βιάζεται να φτάσει σε σπουδαιότερο θέμα και παρουσιάζοντας την όλη πραγματεία του, δεν ομιλεί περί των έργων, αλλά περί του δημιουργού ο οποίος παρήγαγε τα πάντα. Ακριβώς γι' αυτό εκείνος μεν, αν και περιέλαβε το μικρότερο μέρος της κτίσεως, διότι τίποτα δεν μας είπε περί των αοράτων δυνάμεων, ασχολείται με αυτά. Αυτός δε, επειδή βιάζεται να ανέβει προς τον ποιητή, ευλόγως τα παρατρέχει όλα και αυτά και όσα αποσιωπά εκείνο, αφού τα περιέλαβε σε μία σύντομη φράση. Όλα δημιουργήθηκαν δι' αυτού. Και για να μην νομίσει ότι αναφέρει όλα εκείνα τα οποία έχουν λεχθεί και από τον Μωυσή, προσθέτει ότι και χωρίς αυτόν δεν έγινε τίποτε από όλα όσα έγιναν. Δηλαδή εννοεί τα δημιουργήματα είτε τα ορατά είτε τα νοητά τίποτα δεν παρήχθη χωρίς τη δύναμη του Ιού. Διότι εμείς δεν τοποθετούμε την τελεία νηστό ουδέ εν όπως η ερετική. Εκείνοι επειδή θέλουν να χαρακτηρίσουν το πνεύμα κτιστών λέγουν «Ο γέγονεν, κόμμα, εν αυτό ζωή ειν». Έτσι όμως γίνεται ακατανόητο αυτό το οποίο λέγεται. Εν πρώτης δεν είναι καιρός να αναφέρει εδώ το πνεύμα, αλλά και αν ήθελε, γιατί το έθεσε με τόση ασάφεια διότι από πού γίνεται φανερό ότι αυτό ελέγχθη περί του πνεύματος. Εξάλλου, κατά την ίδια λογική, μπορούμε να εννοήσουμε ότι όχι το πνεύμα, αλλά ο ίδιος ο ιός δημιουργείται δια του εαυτού του. Αλλά σηκωθείτε, για να μην σας διαφύγει αυτό που λέγεται. Και ας αναγνώσουμε το χωρίο σύμφωνα με το δικό του τρόπο διότι έτσι θα γίνει σε μας περισσότερο φανερό το άτοπον. Ήτι, ο γέγονεν, κόμμα, εν αυτό ζωή ειν. Ισχυρίζονται οι ερετικοί ότι ζωή ονομάζεται το πνεύμα. Αλλά η ζωή αυτή χαρακτηρίζεται και φως, αφού προσθέτει και η ζωή το το φως των ανθρώπων, Σύμφωνα με αυτούς λοιπόν, φως των ανθρώπων εδώ ονομάζεται το πνεύμα. Επομένως, όταν προσθέτει και λέγει ότι ενεφανίστη άνθρωπος απεσταλμένος από τον Θεό για να μαρτυρήσει περί του φωτός, παρένθεση, εννοεί τον Ιωάννη, οπωσδήποτε θα ισχυρίζονται οι ερετικοί ότι περί του πνεύματος ελέγχθηκε τούτο. Εκείνον όμως που πιο πάνω ονόμασε λόγο, Λόγον, αυτόν παρακάτω, με κεφαλαίο λόγος, αυτόν παρακάτω τον ονομάζει και Θεό και Ζωή και Φως. Διότι λέγει ότι ο λόγος αυτός είτο Ζωή και η ζωή αυτή είτο Φως. Εάν λοιπόν ο λόγος είναι η ζωή, αυτός δε ο λόγος με κεφαλαίο και η ζωή έγινε άνθρωπος, η ζωή έγινε άνθρωπος, δηλαδή ο λόγος. Και αυτήν την δόξα είδαμε ως μονογενούς από τον Πατέρα. Εάν λοιπόν λέγουν ότι η ζωή εδώ ονομάστη το πνεύμα, κοίταξε πόσο άτοπα θα ακολουθήσουν. Πόσα πράγματα τα οποία δεν θα στέκουν λογικά. Διότι τότε αυτό θα είναι που ενσαρκώθη και όχι ο Υιός και θα είναι μονογενής Υιός το Πνεύμα. Εάν όμως δεν δέχονται αυτό, αποφεύγονται σε αυτό, περιπίπτουν σε ένα άλλο πολύ μεγαλύτερο ατόπιμα, αναγυγνώσκοντες κατά αυτόν τον τρόπο το χωρίων. Διότι αν ομολογήσουν ότι περί του ιού έχει λεχθεί όπως είναι αλήθεια, αλλά δεν το στίξουν ούτε το αναγνώσουν όπως εμείς, τότε δέχονται ο Υιός ότι δημιουργήθηκε από τον εαυτό του. Εάν δε η ζωή είναι ο λόγος, εκείνο το οποίο έγινε η το μέσα του ζωή. Αυτός μέσα στον εαυτό του και για του εαυτού του έγινε σύμφωνα με την ανάγνωση αυτή. Έπειτα, αφού είπε μερικά ενδιαμέσως, επρόσθεσε και είδαμε τη δόξα Του, δόξα ως μονογενούς Υιού από τον Πατέρα. Να λοιπόν που ο μονογενής Υιός γίνεται, σύμφωνα με την ανάγνωση εκείνων που ισχυρίζονται αυτά, το Άγιον Πνεύμα. Διότι σε αυτό αναφέρεται όλη αυτή η διήγηση. Βλέπετε που φτάνει ο λόγος όταν εκτραπεί από την αλήθεια και πόσα άτοπα γεννά. Τι λοιπόν δεν είναι λέει το πνεύμα φως, είναι βεβαίως φως, αλλά εδώ δεν γίνεται λόγος περί αυτού. Διότι ο Θεός λέγεται πνεύμα, δηλαδή ασώματος, αλλά όμως όπως αναφέρεται το πνεύμα δεν τη δηλούτα οπωσδήποτε ο Θεός. Και γιατί απορείς εάν το λέγουμε αυτό για τον Πατέρα διότι ούτε για τον παράκλητο θα το λέγαμε αυτό, ότι δηλαδή όπου αναφέρεται το πνεύμα δηλούται οπωσδήποτε ο παράκλητος. Αν και αυτό είναι το κατεξοχήν χαρακτηριστικό του όνομα, του πνεύματος δηλαδή. Πάντως, όπου αναφέρεται το πνεύμα, δεν νοείται ο παράκλητος. Διότι ο Χριστός λέγεται Θεού δύναμης και Θεού σοφία, αλλά όπου αναφέρεται η δύναμη και η σοφία του Θεού, δεν νοείται οπωσδήποτε ο Χριστός. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Μόλον ότι φωτίζει και το πνεύμα, όμως τώρα δεν ομιλεί περί αυτού ο Ευαγγελιστής. Είναι σαφές ότι ομιλεί περί του Ιού. Αλλά και όταν τους αποκλείσουμε από αυτά τα άτοπα, αυτοί πάλι επιδιώκοντες παντού να στραφούν κατά της αληθείας, ισχυρίζονται ότι και επιμένουν ότι έτσι είναι αυτή η ανάγνωση. Επιμένω ακόμα στην ανάγνωση αυτή. Ο γέγονεν κόμμα εν αυτό ζωή ειν. Δηλαδή, ότι ε δημιουργήθη ή το ζωή. Ώστε λοιπόν και τα πάθη των σοδομητών και ο κατακλισμός και η γένα και η μύρια άλλα παρόμοια είναι ζωή αλλά ο λόγος σε μας είναι περί της δημιουργίας, λέγει. Και εκείνα όμως είναι έργα της δημιουργίας. Αλλά για να ελέγξουμε εκ των πραγμάτων το λόγο τους, τους ρωτούμε. Το ξύλο, πες μου, είναι ζωή και ο λίθος είναι ζωή. Αυτά τα άψυχα και ακίνητα και ο άνθρωπος ολόκληρος είναι ζωή. Και ποιος θα μπορούσε να το ισχυριστεί αυτό. Διότι ο άνθρωπος δεν είναι αυτό ζωή, αλλά δεκτικός ζωής. Κοίταξε και πάριν αγαπητέ μου, από εδώ το άτοπο. καθώ θα συνεχίσουμε και εδώ τον λόγο, σύμφωνα με τον οποίον και με τον ίδιο συλλογισμό, για να μάθουμε μορία τους και από αυτά, διότι δυστυχώς δεν λένε πράγματα από όσα αρμόζουν στο πνεύμα. Διότι αφού εκπέσουν από εκεί, αποδίδουν στους ανθρώπους εκείνα τα οποία δικαιωματικά νομίζουν ότι λέγονται περί του πνεύματος. Αλλά ας εξετάσουμε και από την άποψη αυτή την ανάγνωση που προτείνουν. Ζωή τώρα λέγεται εκτίσεις. Επομένως, η ίδια είναι και φως και άρα περί αυτής ήρθε να μαρτυρήσει ο Ιωάννης. Αλλά δεν είναι, γιατί δεν είναι και αυτός φως, ο ίδιος ο Ιωάννης. Δεν είναι το εκείνο το φως, λέγει. Το διευκρινίζει. Μπορούν ότι και αυτός ανήκει στην κτήση. Πώς λοιπόν δεν είναι το εκείνος φως, πώς δε το εις τον κόσμο και ο κόσμος εδημιουργήθη δι' αυτού, η κτήση σε βρίσκεται μέσα στην κτήση και η κτήση δημιουργήθη δια της κτήσεως. Και πώς ο κόσμος δεν τον αναγνώρισε. Η κτήση δεν αναγνώρισε την κτήση. Όσοι όμως το εδέχθησαν έδωκε σε αυτούς το δικαίωμα να γίνουν τέκνα Θεού λέει παρακάτω. Αλλά είναι αρκετό το γελίο αφήνω δε εσάς να ερευνήσετε περαιτέρω την τερατολογία των λόγων αυτών των ερετικών για να μην δώσουμε την εντύπωση ότι αυτό επιδιώκουμε εμείς απλώς να τους γελιοποιήσουμε και δαπανίσουμε ασκόπως το χρόνο μας διότι εάν ούτε περί του πνεύματος λέγονται αυτά όπως πράγματι δεν λέγονται καθώς απεδείχθη ούτε περί της κτήσεως λέγονται Εξακολουθούν όμως ακόμη να επιμένουν σε αυτή την ανάγνωση. Τότε εξάγεται το πιο άτοπο εκείνο συμπέρασμα, το οποίο προηγουμένως είπαμε, ότι ο Υιός δημιουργήθηκε δια του εαυτού του. Διότι αν το φως των αληθινών είναι ο Υιός, το δε φως ή το ζωή, η δε ζωή έγινε εντός αυτού, αυτό εξάγεται απαραίτητο σύμφωνα με τη δική του ανάγνωση. Γι' αυτό, αφού τώρα αφήσουμε αυτή την ανάγνωση που κάνουν οι αιρετικοί, ας έλθουμε στην παραδεδεγμένη ανάγνωση και εξήγηση. Ποια όμως είναι αυτή. Το να σταματήσουμε τον λόγων μέχρι το ου γέγονεν. Έπειτα να αρχίσουμε από την εξής φράση η οποία λέγει «Εν αυτό ζωή ειν». Διότι αυτό το οποίο λέγει αυτό και είναι, χωρίς Αυτόν δεν έγινε τίποτε από όσα έγιναν, εννοεί τον Ιό, δηλαδή. Οτιδήποτε των κτιστών εδημιουργήθη από Αυτόν και τίποτα δεν εδημιουργήθη χωρίς Αυτόν. Βλέπεις ότι με τη σύντομη αυτή προσθήκη προλαμβάνει όλα τα άτοπα που υπησέρχονται διότι με το να αναφέρει ότι χωρίς αυτόν δεν έγινε τίποτε και να προσθέσει ό,τι έγινε, από ό,τι δηλαδή θα λέγαμε έγινε και όλα τα νοητά τα περιλαμβάνει και το πνεύμα το εξαίρεσε. Διότι, επειδή είπε ότι όλα δημιουργήθησαν δι' αυτού και χωρίς αυτόν δεν έγινε τίποτε για να μην μπει κανεί επομένως, αν όλα έγιναν δι' αυτού, έγινε και το Πνεύμα, το Άγιον Πνεύμα. Γι' αυτό χρειάστηκε την προστήκη αυτή, διότι εγώ λέγει ότι είναι κτιστό, αυτό είπα ότι δημιουργήθηκε δι' αυτού. Είτε είναι ορατό, είτε ασώματο, είτε βρίσκεται στους ουρανούς. Γι' αυτό δεν είπα γενικώ όλα, αλλά ό,τι έγινε, δηλαδή ό,τι εκτίστη, τα κτιστά πράγματα, τα δημιούργησε όλα ο Υιός του Θεού, όχι όμως και το Πνεύμα το Άγιο, διότι το Πνεύμα το Άγιο απλούστατα δεν είναι κτιστό. Βλέπεις διδασκαλία ακριβόλογη. Υπέμνησε τη δημιουργία των αισθητών, επειδή είχε προλάβει να τα διδάξει ο Μωυσής. Και αφού προοδεύσαμε από εκεί, μας οδήγησε στα ψηλότερα, τα ασώματα, ενώ τα όρατα και εξήρεσε από όλη την κτήση το Άγιον Πνεύμα. Έτσι και ο Παύλος, εμπνεόμενος από την χάρη αυτήν, έλεγε ότι «δι' αυτού εκτίστησαν όλα». Κοίταξε πάλι και εδώ την ιδία ακρίβεια. Διότι το ίδιο πνεύμα εκκινούσε και αυτήν την ψυχή. Για να μην εξαιρέσει κανείς τίποτα το κτιστό από τη δημιουργία του Θεού, επειδή αυτά είναι αόρατα, ούτε να αναμίξει με αυτά τον παράκλητο, αφού αντιπαρήλθε και αυτός τα αισθητά και εις όλους γνωστά, απαριθμίωσα υπάρχουν στους ουρανούς λέγον είτε θρόνους, είτε κυριότητες, είτε αρχέ, είτε εξουσία. Διότι το είτε που λέει ευρισκόμενο σε κάθε ένα από αυτά δεν μας φανερώνει τίποτε άλλο παρά τούτο. Όλα έγιναν δι' αυτού και χωρίς αυτόν, των ιών δηλαδή των λόγων, δεν έγινε τίποτε από όσα έγιναν. Εάν δεν νομίζεις ότι το διά είναι δηλωτικό μειώσεως, άκουσε τον ίδιο ο οποίος λέει «Σύ Κύριε στην αρχή της δημιουργίας εθεμελίωσες την γην και έργα των χειρών σου είναι η ουρανή». Αυτό το οποίο λέγεται για τον Πατέρα ως δημιουργό, αυτό λέγει και για τον Υιό. Και δεν θα το έλεγε παρά μόνο εφόσον πρόκειται περί δημιουργού και όχι αν είχε την δόξα υπηρετώνης κάποιον. Εάν δε εδώ λέγεται το δι' αυτού, για κανένα άλλο λόγο δεν τίθεται, παρά μόνο για να μην υποψιαστεί κανείς των ιών αγέννητων. Ό,τι δε ως προς το αξίωμα της δημιουργίας δεν έχει τίποτα το υποδεέστερο από τον πατέρα, άκουσε αυτόν ο οποίος λέγει «Όπως ο πατήρ ανασταίνει τους νεκρούς και τους ζωοποιεί, έτσι και ο Υιός, εκείνος που θέλει, αυτούς δηλαδή που θέλει ο ίδιος, τους ζωοποιεί». Εάν μένει λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη το στην αρχή της δημιουργίας, σύ Κύριε θεμελίωσες την γην, ελέχθη δια των ιών» είναι σαφές το αξίωμα της δημιουργίας. Εάν δεν ισχυρίζεσαι ότι για τον πατέρα ελέγχθη αυτό και γι' αυτόν το είπε ο προφήτης και ότι ο Παύλος απένιμε στον ιόν αυτό που ελέγχθη για εκείνον πάλι το ίδιο είναι. Διότι ο Παύλος δεν θα νομοθετούσε ότι αρμόζει αυτό εις τον Υιών, αν δεν επίστευε ακράδαντα ότι ως προς την αξίαν πατήρ και Υιός είναι ομότιμα. Είτε άλλωστε πολύ μεγάλη τόλμη, όσα ανήκουν στην ασύγκριτη φύση, να τα αποδώσει στην κατοτέρα και υποδιεστέρα εκείνης. Αλλά ούτε κατώτερος είναι, ούτε υπολείπεται της ουσίας του πατρός ο Υιός. Γι' αυτό όχι μόνον αυτά ετόλμησε να πει περί αυτού ο Παύλος, αλλά και άλλα παρόμοια. Διότι την φράση «εξού» την οποία θεωρείς ως αν κάποιο προϊόν εις άξιον του πατρός μόνον, τη χρησιμοποιεί και για τον ιό, λέγον, από τον οποίον όλον το σώμα τρεφόμενων και συνδεόμενον, με τις αρθρώσεις και τα νεύρα αυξάνει με αύξηση που δίνει ο Θεός. Και δεν αρκείτε εις αυτό μόνον, αλλά και από αλλού σας φράσει τα στόματα. Αποδίδωνει στον Πατέρα το διού, αυτό το οποίο εκλαμβάνει ως μειωτικόν. Αξιόπιστος λέγει είναι ο Θεός, δια του οποίου είστε καλεσμένοι σε επικοινωνία με τον Υιόν Του και πάλιν δια του θελήματος αυτού και αλλού διότι εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν ανήκουν τα πάντα. Ώστε όχι μόνον εις τον ιόν αποδίδεται το εξού, από αυτόν δηλαδή, αλλά και εις το πνεύμα αποδίδεται αυτό. Καθώς ο άγγελος έλεγε στον τον Ιωσήφ μη φοβηθείς να πάρεις μαζί σου τη Μαριάμ, τη γυναίκα σου, διότι αυτό που θα γεννηθεί, αυτό που θα γεννήσει η Μαριάμ, προέρχεται εκ του Αγίου Πνεύματος. Καθώς επίσης και το ενώ, εν ενώ ανήκει στο πνεύμα, δεν απαξεί ο προφήτης να το αποδώσει στο Θεό, λέγοντα εξής, εν το Θεό, θα επιδείξω μεν δύναμη. Και ο Παύλος λέει «Παρακαλώ, μήπως κάποτε θα έχω την ευτυχία με το θέλημα του Θεού να έλθω σε εσά. Αλλά και στο Χριστό επίσης το χρησιμοποιεί αυτό λέγον «Εν Χριστώ Ιησού». Και γενικά, πολλές φορές και συνεχώς θα μπορούσαμε να έβρουμε τις λέξεις αυτές να εναλλάσσονται. Αυτό δεν θα συνέβαινε εάν δεν υπήρχε παντού η ίδια ουσία. Για να μην υποψιαστεί ότι τα πάντα διού εγένετο λέγεται τώρα για τα θαύματα καθώς ον περί αυτών μίλησαν οι άλλοι Ευαγγελιστέ. Προσθέτει μετά από αυτά και τα εξής εις τον κόσμο ήτο και ο κόσμος δι' αυτού έγινε. Όμως όχι και το πνεύμα, αυτό εξάλλου δεν ήτο από τα κτιστά, αλλά υπεράνω όλης της κτίσεως.